Με θέμα οργής σε πολίτες που ζουν στην Αττική, προκάλεσαν οι εικόνες που έφερε στο φως το Μέγκα, με ασυνείδητους να πετούν βεγγαλικά στην Πάρνηθα την ώρα που ολόκληρη η περιφέρεια βρισκόταν σε ύψιστο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πολίτες και πυροσβέστες αγωνιούσαν με τις ρηπές των ανέμων να φτάνουν τα 10 μποφόρ, κάποιοι άλλοι όμως έστειναν γλέντια με πυροτεχνήματα, αγνοώντας τον κίνδυνο. Ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ ιδιαιτέρως ανησυχητική είναι και η εικόνα που παρουσιάζουν δεκάδες ακαθάριστα οικόπεδα και εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής. Παρασκευή βράδυ 21 Ιουνίου. Την ώρα που η Αττική για πρώτη φορά το μήνα Ιούνιο βρισκόταν στην κατηγορία νούμερο 5 για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αυτό το αποκαλυπτικό βίντεο του Μέγκα με δεκάδες πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται στον Αττικό ουρανό από την περιοχή της Βαριμπόμπης εξοργίζει. Το πάρτι βεγγαλικών έκαναν τη νύχτα μέρα, την ώρα που κάθε 10 λεπτά ξεσπούσε μία νέα εστία πυρκαγιάς, με τις ρηπές του ανέμου να φτάνουν τα 10 μποφόρ. Και όλα αυτά πολύ κοντά σε δασική περιοχή της Πάρνηθας, εκεί όπου οι κάτοικοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους από την κόλαση που έζησαν το 2021. Τραγωδία. Δεν είναι δηλαδή ωραίο πράγμα αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ασυνείδητοι, πρέπει να πάρουν κάποιοι μέτρα, ποιοι είναι οι αρμόδιοι, να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Η χώρα στο κόκκινο. Οι πυροσβεστικοί σε συναγερμό και κάποιοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να πετούν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα εδώ στους πρόποδες της Πάρνηθας, αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες. Κάτοικοι ξεσπούν, μιλούν για εγκληματική ενέργεια. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μπορεί να μην είχαμε άλλη μια ύδρα, καθαρά από τύχη. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας φαίνεται πως είναι ψηλά γράμματα για ορισμένους, καθώς το πάρτι ασυνειδησίας συνεχίστηκε και το Σάββατο, την ώρα που και πάλι η Αττική βρισκόταν στο κόκκινο, στην κατηγορία 4. Είναι εγκληματικό 100%. Δηλαδή, ξέρετε, εμείς που κάνουμε πολλά χρόνια πυροφύλαξη και πολλές ώρες εδώ, δηλαδή νιώθουμε πολύ, πολύ προδομένοι από τους συντοπίτες ή από τους επαγγελματίες, που με 10 μποφόρ ταλαιπωρούμαστε για να έρθουν κάποιοι για Y factor που λέμε, να βγάλουμε στο Instagram μια ωραία φωτογραφία για 15 δευτερόλεπτα ή ένα βιντεάκι, να θέσουμε σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον. Τα βίντεο του Μέγκα προκάλεσαν και την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, με τον Βασίλη Κικίλια να δηλώνει πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Το είδατε το βίντεο? Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Έχετε πάρει κάποια μέτρα? Πρόκειται περί εγκληματικής αμέλειας. Απορώ πως κάποιοι λίγοι συνεχίζουν να παίζουν ρόσκι ρουλέτα με τις ζωές όλων των υπολείπων. Παρά το γεγονός ότι ο πέλεκης είναι βαρύς για τους παραβάτες, ακούστε τι δήλωσε γαμπρός στους υπεύθυνους κτήματος, στους Θερακομακεδόνες. Μου μεταφέρθη ότι κάποιος από γαμπρός, ας πούμε, είπε σε κάποιον διοκτήτη κτήματος, δεν πειράζει, θα πληρώσω εγώ το πρόστιμο, ρίξτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό με τον νέο ποινικό κώδικα, αν οδηγούσε σε οικολογική καταστροφή, θα μιλούσαμε για κάθεξη 10 με 20 έτη και βαριά χρηματικά πρόστιμα. Θα επιληφθεί η υπηρεσία, το ζήτησα άλλωστε και εγώ, κύριος Αρχηγός. Μία βόλτα από την περιοχή είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πιο ορατός από ποτέ. Δεκάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, ξερά χόρτα και σκουπίδια είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που αποτελεί πραγματική απειλή για τους κατοίκους της περιοχής. Το σπίτι που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου είχε καταστραφεί. Είχε καεί ολοσχερό τον Αύγουστο του 2021 από τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά. 3 χρόνια αργότερα οι ένικοι προσπαθούν να το φτιάξουν, να στήσουν τις ζωές τους από το μηδέν, την ώρα που ακριβώς απέναντι το οικόπεδο από το οποίο είχε ξεκινήσει η μεγάλη φωτιά παραμένει ακαθάριστο. Μόνο αυτό 120 σπίτια εδώ στην Βαριμπόμπη καήκανε. Και τώρα το ξαναχτίζετε. Βέβαια, το ξαναχτίζετε. Ενώ απέναντι ακριβώς υπάρχουν τα καθάριστα. Θα να πήρε φωτιά πάλι. Δεν τιμωρώνεται κανένα. Οι μνήμες νοπές, οι καταστροφές ανυπολόγιστες και το φετινό καλοκαίρι δύσκολο. Η αποκάλυψη του Μέγκα προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών. Κατερίνα Νόντα, το ακούσαμε, έχει ξεκινήσει έρευνα από κλιμάκια της πυροσβεστικής και όχι μόνο, για τον εντοπισμό αυτών των ασυνείδητων που έριχναν τα πυροτεχνήματα. Τι έχει μπει στο μικροσκόπιο? Ναι, έτσι είναι, Ράνια. Έχει ζητηθεί ήδη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να κάνει έρευνα σχετικά με το ποιοι έριξαν τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα και από πού εκτοξεύθηκαν τα συγκεκριμένα πυροτεχνήματα που βλέπουμε στα δύο βίντεο του Μέγκα, τη στιγμή μάλιστα που η Αττική βρισκόταν
ερχόταν στο κόκκινο. Το ένα βίντεο είναι από την Παρασκευή που ήμασταν στο νούμερο 5, κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και το δεύτερο βίντεο είναι το Σάββατο, την επόμενη κιόλας ημέρα, που η Αττική ήταν στο 4, στο κόκκινο. Αναλύουν λοιπόν το συγκεκριμένο κλιμάκιο, τα συγκεκριμένα βίντεο, για να εξακριβωθεί από πού γίνεται η ρήψη των βεγγαλικών. Γίνεται από κάποιο κτήμα της περιοχής, γίνεται από κάποιο σπίτι όπου διεξαγόταν εκείνη την ώρα πάρτι. Φαίνεται πάντως ότι είναι από την ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας. Είναι δύο βίντεο, είναι από δύο διαφορετικά σημεία, όμως βλέπουμε ότι είναι και τα δύο σε κοντινή απόσταση. Έχουν αυξηθεί οι περιπολίες από κλιμάκια και της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, αλλά και των εθελοντών σε όλη την ευρύτερη περιοχή, από εκεί που βλέπουμε τα συγκεκριμένα βίντεο. Και να σου πω εδώ ότι δεν είναι μόνο ανάστατοι οι κάτοικοι στους πρόποδες της Πάρνηθας. Έχουμε καταγγελίες και από κατοίκους από Μενίδη και από Ασπρόπυργο, που λένε ότι είναι σχεδόν καθημερινή η ρήψη βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων από ασυνείδητους που θέλουν να διασκεδάσουν με αυτόν τον τρόπο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων μας. Μάλιστα. Κατέρινα, σε ευχαριστώ. Αλλεπάλληλα είναι λοιπόν τα περιστατικά με τη ρήψη βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων το τελευταίο διάστημα, με οδυνηρές σε κάποιες περιπτώσεις συνέπειες, όπως συνέβη με το κάψιμο του μοναδικού πευκοδάσους της Ίδρας ή τον τραυματισμό μαθητή πρόσφατα σε σχολική γιορτή στην Πάτρα. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η ρήψη πυροτεχνημάτων προϋποθέτει ότι στην περιοχή δεν υπάρχει δάσος ή έφλεκτη ύλη και υπογραμμίζουν πως η εκτόξευσή τους απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση που για την περιοχή έχει εκδοθεί προειδοποίηση για μεγάλη επικινδυνότητα εκδήλωσης φωτιάς. Οι πυροσβέστες για 24 ώρα ολόκληρα έδιναν άνηση μάχη με τις φλόγες. Οι αρχές ήταν σε απόλυτο συναγερμό. Οι καιρικές συνθήκες εχθρικές. Κι όμως κάποιοι γιορτάζουν απερίσκεπτα με ρήψη πυροτεχνημάτων, όπως συνέβη και στην περιοχή κάτω Στάλο στην Κρήτη, η χαρά παραλίγο να μετατραπεί σε καταστροφή. Σχολικές γιορτές, γάμοι και χαρές σε αυτό το τετραήμερο που οι εστίες άνευαν η μία μετά την άλλη, είχαν βεγγαλικά. Στις 20 Ιουνίου, που ο χάρτης επικινδυνότητας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας δείχνει πολύ υψηλό κίνδυνο, στον Ασπρόπυργο η νύχτα γίνεται μέρα. Στις 21 Ιουνίου, η Αττική για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Κι όμως κάποιοι γιορτάζουν με βεγγαλικά δίπλα στην Πάρνηθα. Στις 22 Ιουνίου, και ενώ ο κίνδυνος παραμένει υψηλός σε πολλές περιοχές της χώρας, στην Κυπαρισία τα πυροτεχνήματα πέφτουν βροχή. Βεγγαλικά, που όπως εξηγούν οι ειδικοί στο Μέγκα, απαγορεύονται αυτόματα όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάσει το όριο 3, δηλαδή υψηλός. Ο επαγγελματίας θα πρέπει να προσέχει και τη θέση που θα επιλέξει για να κάνει ρήψη, δηλαδή μακριά από άλση και δάση. Το πρώτο και κύριο που πρέπει να προσέχει είναι η θέση που θα επιλέξει για να κάνει χρήση των βεγγαλικών. Το δεύτερο και σημαντικότερο απ' όλα είναι οι καιρικές συνθήκες. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να κάνει χρήση της άδειας, ακόμα και αν την είχε. Αν σε περίπτωση η πολιτική προστασία βγάλει βαθμό επικινδυνότητας 3, 4 ή 5 και να έχει άδεια, αναστέλλεται. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η πρόκληση πυρκαγιάς και η ρήψη πυροτεχνημάτων σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας των καιρικών συνθήκων τιμωρείται με αυστηρές ποινές. Πλέον πρέπει να καταλάβουν ότι αυτές οι πράξεις τιμωρούνται σε πολλές των περιπτώσεων κακουργηματικά με ποινές κάθειρξης μέχρι 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά και ενέργεια όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 ή 5 να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες των Ελλήνων πολιτών και το φυσικό κάλλος της πατρίδας μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, τις τελευταίες μέρες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συλλήψεις σε όλη τη χώρα για δασικές πυρκαγιές, ενώ έχουν επιβληθεί και τσουχτερά πρόστιμα. Νομίζω όλοι καταλάβαμε ότι τα 24 ώρα που πέρασαν ήταν δύσκολα, ήταν κρίσιμα. Γογόμπαλ ήταν αρκετοί εκείνοι οι οποίοι αγνόησαν τον κίνδυνο και θα μπορούσαν έστω και από αμέλεια να έχουν προκαλέσει μια φωτιά. Είχαμε συλλήψεις, είχαμε και υψηλά πρόστιμα.
12 συλλήψεις μέσα σε 4 μέρες, Ράνια, και τα πρόστιμα φτάνουν και τις 25.000 ευρώ μόνο για 4 ημέρες. Πάμε όμως να δούμε μερικές περιπτώσεις που κατάφεραν να ξεσηκώσουν τόσο περιοχές όσο και, και την πυροσβεστική. Και ενώ χθες λέγαμε πόσο επικίνδυνο είναι να ρίχνουμε βεγγαλικά με υψηλό ποσοστό επικίνδυνοτητας, είχαμε λοιπόν πάλι βεγγαλικά στην περιοχή, στην παραλία του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα. Πιάστηκε επαυτοφόρο από ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής πρόστιμο 3.000 ευρώ. Πάμε να δούμε όμως μια άλλη περίπτωση. Καραμωτή Καβάλας, κόκκινος συναγερμός. Ναι, κόκκινος συναγερμός. Οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν καπνό μέσα σε δάσος. Φτάνει η πυροσβεστική και βρίσκει έναν κύριο ο οποίος θεώρησε σωστό να ανάψει ψυσταριά μέσα στο δάσος πρόστιμο 1.875 ευρώ. Πάμε να δούμε και μια άλλη έτσι, περιοχή, τη Θάσο, πρόστιμο 1.687 ευρώ. Έκανε ξερά φύλλα. Ναι, θεώρησε πάρα πολύ σωστό να κάψει το χωράφι του για να καεί και τα υπολείμματα από την καλλιέργεια. Ενώ να σου πω, Ράνιο, ότι και εκείνη την ημέρα η περιοχή συγκεκριμένη ήταν σε υψηλό ποσοστό επικινδυνότητας. Δυτική Λέσβος, τώρα έχουμε και σύλληψη εδώ, γιατί ένας κύριος έκαιγε ξερόχορτα στο χωράφι του. Η φωτιά, όπως καταλαβαίνεις, ξέφυγε. Η πυροσβεστική ευτυχώς κατάφερε να την οριοθετήσει και πρόστιμο 4.125 ευρώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Την Τετάρτη θα απολογηθούν ο καπετάνιος και τα 12 μέλη του πληρώματος της Πολυτελού Θαλαμιγού που αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την πρόκληση της πυρκαγιάς που έκαψε 300 στρέμματα του μοναδικού πευκοδάσου στην Ύδρα. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Σύμφωνα όμως με μαρτυρίες, οι κατηγορούμενοι, όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά που προκλήθηκε από τα βεγγαλικά τους, απλώς έφυγαν χαράσοντας πορεία για την μαρίνα της Βουλιαγμένης. Τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν κατέκαψαν τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Ύδρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κυρίως από το πλήρωμα άλλου σκάφους που είχε ρίξει άγκυρα σε διπλανό όρμο από εκείνο της Θαλαμιγού, επιβαίνοντες του επίμαχου γιότ με φουσκωτό, κατευθύνθηκαν προς την φλεγόμενη ακτή στον πίστη. Μόλις είδαν τι είχε προκληθεί από τη ρήψη των βεγγαλικών και αντιλήφθηκαν ότι εκεί έφτανε και άλλο σκάφος, επέστρεψαν στο γιότ και αναχώρησαν άμεσα για την μαρίνα της Βουλιαγμένης. Στην εισαγγελική αρχή, όλα τα μέλη του πληρώματος της Θαλαμιγού αρνήθηκαν ότι έριξαν τα πυροτεχνήματα που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Ο Δε Καπετάνιος, μία μέρα μετά το συμβάν, λίγο πριν συλληφθεί, δήλωσε σε συναδέλφους του ότι αμέσως ενημέρωσε τις αρχές. Ήταν στην καμπίνα του, είδε τη φωτιά, μόλις ενημερώθηκε και βγήκε έξω. Και μετά, αφού ενημέρωσε όλες τις αρχές και επικοινώνησε μαζί τους, μετά αναχώρησε λόγω των δυνατών ανέμων και της φωτιάς που ήταν πολύ κοντά που ερχόταν ο καπνός και οι κάφτρες στο σκάφος. Και έφυγε για τη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τον κώδικα ναυτικού δικαίου, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, το υπαίτιο σκάφος υποχρεούται να ενημερώσει τις αρχές, να παραμείνει στο σημείο και με τα μέσα που διαθέτει, όπως οι μάνικες και οι αντλίες πυρκαγιάς, να συμβάλλει στο έργο των αρχών. Όπως φαίνεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα μέλη του πληρώματος κρατούνται για εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο και κίνδυνο για άνθρωπο, οικολογική καταστροφή που επιφέρει κάθυρξη έως και 20 έτη, παράνομη κατοχή και χρήση κροτίδων και βεγγαλικών. Την ίδια ώρα που τα 12 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος κρατούνται μέχρι την απολογία τους, στη Θαλαμιγό έχει δοθεί απαγορευτικό απόπλου και παραμένει στην μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Το συγκεκριμένο υπερπολιτελές σκάφος, μήκους 54 περίπου μέτρων, υποχρεούται να έχει στον εξοπλισμό του φωτοβολίδες αλεξιπτώτου, ρουκέτες, βεγγαλικά και καπνογόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κινδύνου. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται ρήψη φωτιστικών σημάτων κινδύνου πυροτεχνημάτων από σκάφος ή από ένα άλλο σημείο από την ξηρά. Αυτό όμως δεν γίνεται με σκοπό τη διασκέδαση και μόνο χωρίς να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες είναι σχετική αδειοδότηση. Δεν υπήρξε σίγουρα καμία άδεια, γιατί αν υπήρχε μία άδεια θα το γνώριζαν πρώτα οι αρχές. Οι 17 τουρίστες με καταγωγή από το Καζακστάν έχουν φύγει από την χώρα. Οι 13 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τετάρτη. Είναι ήδη μαζί μας ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Βασίλη, σοβαρή υπόθεση και θλιβερή, με την έννοια ότι αν μιλήσει κανείς με τους κατοίκους της Ύδρας, θα σου πούν ότι αυτό το δάσος το προστατεύαμε όλοι σαν στολίδι τόσα χρόνια. Δεν είχε συμβεί το παραμικρό και πώς μπορεί να έρθει το κακό. Έχεις αποκλειστικές πληροφορίες για τις έρευνες της πυροσβεστικής, τις μαρτυρίες των ανθρώπων που είδαν τις φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το πευκοδάσος. Ακριβώς, Ράνια, είναι υπόψη μας η δικογραφία της υπόθεσης, από την οποία προκύπτει το εξής. Να πούμε ότι υπάρχουν μερικές διαφωνίες μεταξύ λιμενικών
αστυνομικών και αξιωματικών της πυροσβεστικής για το χειρισμό της υπόθεσης και αν υπάρχουν πλήρη τεκμήρια για τη ρήψη πυροτεχνημάτων. Να πούμε λοιπόν ότι δύο αυτόπτες μάρτυρες που επέβαιναν σε παραπλέον σκάφος έχουν καταθέσει ότι έχουν ακούσει πρώτης έναρξης της φωτιάς 15 έως 20 κρότους και λάμψεις στον αέρα, χωρίς όμως να λένε, το δηλώνουν ρητός, ότι είδαμε πυροτεχνήματα, να ρίχνονται πυροτεχνήματα ή οτιδήποτε άλλο. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο μαρτυρίες ότι πήγαινε ένα σκάφος, το λεγόμενο τέντερ, το φουσκωτό δηλαδή, που ανήκει στη Θελαμικό, τρεις φορές μεταξύ ακτής και του Θαλαμιγού, ναι. Και μετέφερε, όπως λέει ένας μάρτυρας, κάτι σαν τσάντες θαλάσσης. Είχαν πάρει οι επιβάτες του τέντερ και μετέφεραν κάποιες τσάντες θαλάσσης από την ακτή προς τη Θαλαμιγό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό να πούμε σημαίνει ακόμη, ότι μέσα σε αυτές τις τσάντες θα μπορούσαν να είναι τα πυροτεχνήματα, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τι μπορούσε να ήταν και αν υπήρχαν επιβάτες, αυτό είναι το ζητούμενο, ναι. Επιβάτες της Θαλαμιγού εκείνη την ώρα στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και επιστρέψανε πίσω. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι επιβάτες του τέντερ, γιατί πήγαινε ερχόταν στην ακτή. Να πούμε ακόμα ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι είδαν στην άκρη της Θαλαμιγού έναν πυροσβεστήρα και μια λευκή κοιλίδα στη θάλασσα, αγνώστου προέλευσης που προερχόταν αυτή η λευκή κοιλίδα. Να πούμε, για τους ανθρώπους που ναύλωσαν τη Θαλαμιγό, έχουμε μάθει κάτι περισσότερο? Είναι μια ομάδα 10-12 ατόμων από το Καζακστάν. Ανάμεσά τους είναι ένας Άγγλος και δύο Πολωνοί, σε αυτούς τους 10-12 άτομα. Να πούμε ότι αναρωτήθηκαν από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής τι έγινε εκείνη την ώρα. Φαίνεται να υποστήριξαν ότι δεν είχαμε και εμείς ιδέα, δεν καταλάβαμε πώς εκδηλώθηκε η φωτιά. Και εκείνη την ώρα, λέει, βλέπαμε ποδοσφαιρικό αγώνα του Euro στις τηλεοράσεις μας και δεν καταλάβαμε τι ήταν. Αξιοσημείωτο όμως, Ράνια, είναι ότι ανάμεσα στους επιβάτες είναι ένας ολιγάρχης του Καζακστάν, φίλος του πρώην Προέδρου της χώρας, ιδιοκτήτης πετρελαϊκού κολοσσού, για τον οποίο έχουν γίνει έρευνες και έχουν διατυπωθεί αιχμές για ξέπλυμα χρήματος. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ.